Στην Αμερική, 3 στους 5 LGBT μαθητές δεν νιώθουν ασφαλείς στο σχολείο. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Οι LGBT νέοι είναι 4 φορές πιο πιθανό από τους άλλους να κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. 1 στους 3 έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Στην Αμερική το 50% των νέων που κάνουν coming out στους γονείς τους έχουν αρνητική αντιμετώπιση. Παραπάνω από 1 στους 4 διώχνονται από το σπίτι. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Στην Αμερική εκδηλώνεται μία πράξη ρατσιστικής βίας ανά μία ώρα. Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί επίσημα μόνο μία ομοφοβική επίθεση. Ο πρόεδρος Ομπάμα δήλωσε «Η πορεία μας δεν θα είναι ολοκληρωμένη αν οι γκέι άνδρες και γυναίκες δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση από τους νόμους. Γιατί αν όντως γεννιόμαστε ίσοι, τότε και η αγάπη που δίνουμε ο ένας τον άλλο θα πρέπει να είναι ίση». Στην Ελλάδα κανένας πολιτικός δεν έχει κάνει παρόμοια δημόσια δήλωση. Σε έρευνα του 2006, το 16% των Ελλήνων τάσεται υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων, ενώ το 11% υποστηρίζει το δικαίωμά του στην υιοθεσία. Αυτά τα ποσοστά κατατάσσουν την Ελλάδα στις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την Κύπρο, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στην Ελλάδα δεν μας τρομάζει ο ρατσισμός. Ζούμε περήφανοι και με αξιοπρέπεια. Στην Ελλάδα που ζούμε, ήρθε η ώρα να αλλάξουν τα πράγματα.